απόφαση του Δήμου για τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης Καβάλας και στα πλαίσια του εορτασμού της 46ης επετείου του Πολυτεχνείου, το πρώτο γυμνάσιο Καβάλας βρέθηκε στον κινηματογράφο Όσκαρ, όπου και παρακολούθησε σχετική με την ημέρα ταινία, καθώς και ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια αφιερωμένα στο Πολυτεχνείο. Εορτής δεν κάναμε στο σχολείο και με απόφαση του Δήμου και της δευτεροβάθμιας επιλέχθηκε ένα σχολείο για να παρακολουθήσει ένα έργο σχετικό, ας πούμε, με την ημέρα και ακολούθησε η ωραία συναυλία όπου βλέπετε τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Με τραγούδια του Πολυτεχνείου, και σχέση με το Πολυτεχνείο. Είναι λίγο ξένα γεγονότα αυτά, αλλά προσπαθούμε και μέσα από τα μαθήματα, αλλά και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και τις γιορτές που κάνουμε και τα τραγούδια, κάτι να περάσουμε στα παιδιά. Δεν πιστεύω ότι περνάει 100% το μήνυμα του Πολυτεχνείου, γιατί απέχουν πάρα πολύ από τα χρονικά συμβάντα και τις χρονιές. Τα περισσότερα γνωρίζουν από μόνα τους ή περιμένω από εσάς? Κάποια γνωρίζουν και από τους γονείς, αλλά ρωτάνε και κάποια πράγματα και από εμάς. Δεν υπάρχει πάντως το μεγάλο ενδιαφέρον εκείνο. Κατά τη δική σας προσωπική άποψη, ποιο είναι το μήνυμα που περνάει σήμερα η σημερινή γιορτή? Το μήνυμα ότι δεν πρέπει να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν.